Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αργολίδας διοργάνωσε διημερίδα με θέμα την προστασία από τους σεισμούς στα σχολεία. Μάλιστα, στο πρώτο γυμνάσιο Ναυπλίου πραγματοποιήθηκε άσκηση εκένωσης του σχολείου. Παρακολουθείτε μία διημερίδα σχετικά με τους σεισμούς. Χθες το βράδυ είχαμε το πρόγραμμα της διημερίδας, περιλάμβανε ενημέρωση συναδέλφων όλων των σχολείων του νομού. Γίνεται με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, της κυρίας Γρηγορίου και του πρώτου γυμνασίου Ναυπλίου. Παρουσιάστηκαν πάρα πολύ αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τους σεισμούς, τις αιτίες των σεισμών, το φαινόμενο το σεισμικό γενικά. Σήμερα είχαμε μία ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες των σεισμών και στη συνέχεια μία ενημέρωση των μαθητών για τον τρόπο αντιμετώπισης. Και επειδή είναι λογικό και ισχύει γενικότερα ότι η γνώση είναι δύναμη, τα παιδιά γνωρίζουν για το σεισμικό φαινόμενο, επειδή η πατρίδα μας είναι χώρα, έχει έντονα σεισμικά φαινόμενα περιοδικά, ένα δεκαετία ισχυρούς σεισμούς. Είναι ένα πρόβλημα που τα παιδιά θα το αντιμετωπίσουν στη ζωή τους, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά και ως σχολική μονάδα πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας, να έχουμε ενημερώσει τα παιδιά στην περίπτωση που έχουμε κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, μετά την ενημέρωση θα γίνει μια άσκηση εκένωσης του κτηρίου. Έχουμε οργανώσει σχέδιο συγκεκριμένο σύμφωνα με τις οδηγίες, ούτως ώστε με τις λιγότερες δυσμενείς συνέπειες να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Εάν μας προκύψει σεισμός, τα παιδιά μας γνωρίζουν πώς θα αποχωρήσουν από τις αίθουσες των ορόφων, ποια διέξοδο θα χρησιμοποιήσουν, ποια σειρά θα ακολουθηθεί κατά την εγκατάλειψη των τμήματων. Προϋποτίθεται βέβαια ότι έχουν ενημερωθεί και για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν μέσα στην τάξη αν το σεισμικό φαινόμενο συμβεί σε ώρα διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν δίνονται οδηγίες πώς θα το αντιμετωπίσουν, πώς θα καλυφθούν αρχικά κάτω από τα θρανία, τις έδρες και στη συνέχεια με ψυχραιμία να εφαρμοστεί το σχέδιο εγκατάλειψης του κτηρίου και ο χώρος συγκέντρωσης που είναι το ανοιχτό γήπεδο του βόλεϊ που είναι μακριά από κτίρια, ούτως ώστε να μην απειληθούν από ένα δεύτερο φαινόμενο που μπορεί να ακολουθήσει. Είναι μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και του σχολείου μας. Δεν έχει να κάνει με αυτό την περιραίωση ατμόσφαιρα περί επικείμενου σεισμού. Τελείως ξεχωριστά από αυτό το κλίμα ή από το ότι προβάλλεται στα μαζικά μέσα ενημέρωση των Αθηνών. Είναι μια διαδικασία, θα τη χαρακτήριζα μέσα στις υποχρεώσεις της εκπαίδευσης, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι αν και εφόσον, και βέβαια η ευχή μας είναι να μην χρειαστεί να μην παραστεί ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα.